έκτακτη εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του για τρίτη φορά στην Θεσσαλονίκη και στην ΕΡΤΡΙΑ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα στις επάλξεις για άλλη μια φορά, ελπίζοντας όμως να είναι η τελευταία που σας βρίσκω σε αυτό το καθεστώς της ημιπαρανομίας. Στο καθεστώς του αγώνα θα σας βρίσκω πάντα και να σας βρίσκω πάντα, αλλά να ευχηθώ την επόμενη φορά να έρθω εδώ για να ανοίξουμε μαζί τη δημόσια ΕΡΤ3, ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, την περιφερειακό τηλεόραση της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου, όλης της υπόλοιπης χώρας, γιατί αυτό ήταν η ΕΡΤ3, και να ευχηθώ αυτός ο αγώνας να υποδείξει και ένα νέο μοντέλο, αν θέλετε, για τη δημόσια και κοινωνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αυτή που θέλει ο κόσμος, που αναζητά, διψά, για πλουραλιστική, αντικειμενική ενημέρωση και ενημέρωση που να αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Κύριε Πρόεδρε, και να σας πω ότι μας λείπετε ήδη. Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά η παρουσία σας εδώ και η έμπρακτη αλληλεγγύη σας δεν υποκαθιστά και δεν αντικαθιστά την διεκδίκηση των απαντήσεων που μαζί με τους ενεργούς, ορθίους συναδέλφους μου από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Αθήνα, την Αγλαία, Αλέξανδρε, στο στούντιο. Σαφώς, με δύναμη και προσπάθεια να ορθοτομήσουμε στην διεκδίκηση των ερωτήσεων αυτών που θα ήθελε να υποβάλει ο Έλληνας πολίτης που μας παρακολουθεί. Αγλαία Κυρίτση και Χρήστος Γιαννούλης, τρεις συνάδελφοι, διεκδικούν απαντήσεις στα βήματά σας, στα ρήματά σας, στα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Αγλαία. Πάντως, αν παρακολουθήσει ο κύριος Σαμαράς αυτή τη συνάντηση και άκουγε την ατάκα του Προέδρου για την τρίτη επίσκεψη, θα έλεγε, επειδή έχει εισάγει και την λαϊκή έκφραση πλέον, ότι τρίτος είναι το κακό με την περίπτωση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε λαϊκά πλέον. Θα λέγαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον απόϊχο της πρότασης Μομφής. Έχουν ήδη περάσει 3-4 μέρες και γενικότερα έχει δημιουργηθεί μια συζήτηση καλοπροαίρετη, θα έλεγα εγώ, για το χρόνο που επιλέξατε να καταθέσετε αυτή την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Λένε δηλαδή, γιατί δεν την καταθέσατε τον Ιούνιο, όταν έκλεισε η κυβέρνηση την ΕΡΤ, και το κάνατε τώρα. Μήπως τότε ήταν προσφορότερο? Κύριε Κυρίτση, άκουσα 4 μέρες από την Πέμπτη ως την Κυριακή από όλα τα μέσα ενημέρωσης και καλοπροαίρετη και κατευθυνόμενη κριτική. Κάποιοι μάλιστα είχαν κροκοδίλια δάκρυα, γιατί δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει μία σφαίρα στη θαλάμη του. Κοιτάξτε, η επιλογή μας ήταν στοχευμένη, συγκεκριμένη και έφερε αποτελέσματα. Τον Ιούνιο είχαμε την ξεδίπλωση ενός κινήματος λαϊκής δυσαρέσκειας και ενός κινήματος αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο στον αγώνα των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, που ανάγκασε ως ντόμινο συμπαρέσυρε την τρικομματική τότε κυβέρνηση και οδήγησε στην αποχώρηση ενός εκ των τριών κομμάτων από την κυβέρνηση. Εάν εμείς τότε επιλέγαμε να κλείσουμε το θέμα στη Βουλή, το θέμα που είχε ανοίξει σε όλη την κοινωνία, σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο, να το κλείσουμε στη Βουλή μέσα από μια πρόταση δυσπιστίας που ενδεχομένως τότε να συσπήρωνε όλους τους κυβερνητικούς βουλευτές και να είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολέψει την πιθανότητα να φύγει κάποια από τα τρία κόμματα, θα ήταν ένα μέγιστο πολιτικό σφάλμα, ένα μέγιστο πολιτικό λάθος. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε την πρόταση δυσπιστίας, ένα κοινοβουλευτικό όπλο, σε μία περίοδο όπου όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση καλείται να ανταπεξέλθει σε έναν γολγοθά κοινοβουλευτικών ψηφοφοριών το επόμενο διάστημα μέσα στη Βουλή. Και με αυτόν τον τρόπο εξαντλήσαμε, φθήραμε την κυβερνητική συνοχή και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε από το ίδιο βράδυ της ψηφοφορίας, όταν για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά, έχουν γίνει 8, αν δεν κάνω λάθος, προτάσεις δυσπιστίας από το 1974 σήμερα, για πρώτη φορά, στην ένατη, για πρώτη φορά, υπήρξε βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας, η κυρία Τζάκρη.
Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Άρα λοιπόν τα κέρδη είναι πολλαπλά. Πρώτο κέρδος ότι αλλάξαμε την ατζέντα της συζήτησης, την επικεντρώσαμε στα μεγάλα ζητήματα της δημοκρατίας και της οικονομίας, πράγμα το οποίο κατά την άποψή μας μόνο θετικό μπορεί να είναι στην προσπάθειά μας όχι να ασκήσουμε κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, αλλά να αφυπνίσουμε την κοινωνία που στενάζει και να της δώσουμε πολιτικό στόχο και όραμα ανατροπής. Αυτό, δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν είναι γενική αίσθηση όμως. Η γενική αίσθηση που υπάρχει, και δεν πιστεύω ότι είναι μόνο επηρεασμός των μέσων ενημέρωσης, ήταν ότι ήταν μια τριήμερη συζήτηση, όπου η αφορμή ήταν η ΕΡΤ. Δεν έγινε ευρύτερα συζήτηση για τα ουσιώδη προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη και απλά ίσως επιβαρύνθηκε και η εικόνα του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Βάζετε δύο διαφορετικά προβλήματα. Για το δεύτερο έχετε απόλυτο δίκιο. Το δεύτερο είναι άλλη για την τάξη. Επιβάρυνση της εικόνας του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Για το πρώτο δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι νομίζω ότι η συζήτηση εμπεριείχε τα πραγματικά διακυβεύματα και μάλιστα ασκήθηκε κριτική από πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές. Γιατί συζητάτε για την οικονομία, αφού για την ΕΡΤ κάνατε πρόταση μορφής? Η αφορμή του ερωτήματός μου πάντως ήταν αμηχανία που εκδηλώθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τόσο από τη συμπολίτευση. Αμηχανία ως προς το τι? Ως προς το περιεχόμενο ότι... και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Όχι, νομίζω ότι ήταν απόλυτη η σύμπνοια της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση αυτή και για τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης. Ήταν προσωπική σας η απόφαση, κύριε Πρόεδρε, για την πρόταση της πιστείας? Όχι, βέβαια. Οι αποφάσεις στο κόμμα μας παίρνονται πάντοτε συλλογικά. Η απόφασή μου να το προτείνω στα αρμόδια όργανα ήταν προσωπική. Βάρινε το θέμα της ΕΡΤ? Νομίζω πως ναι. Ήταν η αφορμή και δεν είμαστε υποκριτές όταν το λέμε. Δεν σας κρύβω ότι στο μυαλό μου ήταν η σκέψη να αξιοποιηθεί αυτή τη χρονική περίοδο, δηλαδή πριν από το Γολγοθά που περιμένει την κυβέρνηση μέχρι και την ψήφιση του προϋπολογισμού, τα νέα μέτρα, τα πιθανά νέα μέτρα, τον ενιαίο φόρο ακινήτων, να προηγηθεί αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία, η μείζωνος σημασίας κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειμένου και να αξιοποιηθεί αυτό το όπλο πριν και όχι μετά, όπως κάποιοι λένε, διότι το μετά θα έχει κανένα νόημα. Αν η κυβέρνηση ξεπεράσει τους πιο δύσκολους κοπέλους που είναι τα μέτρα ή ο προϋπολογισμός ή ο φόρος ακινήτων, μετά θα είναι ένα αστιάκι. Θα ήταν ένα αστιάκι η πρόταση μορφής. Για να δείτε πόσο παράλογο ήταν αυτό το σκεπτικό της κριτικής που έγινε, της κακοπροαίρετης, όχι της καλοπροαίρετης, που έγινε στην πρότασή μας. Άλλωστε, μην παραβλέπετε το γεγονός ότι πότε τελείωσε η συζήτηση στη Βουλή. Την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Και σήμερα Τετάρτη, τρεις μέρες μετά, κυβερνητικοί παράγοντες και βουλευτές αναζητούν δημοσίως τη διάδοχη λύση της κυβέρνησης Σαμαρά. Και ίσως ένα νέο πρωθυπουργό. Θα έρθουμε σε αυτό. Ουσιαστικά δείχνει Αγλαία την αποδυνάμωση. Αλλά δεν θέλω να αφήσω ασχολίαστο, αν μου επιτρέπετε κύριε Γιαννούλη, αυτό που είπατε για το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Και θα ήθελα να σας πω ότι, εντάξει, είναι σύνηθες φαινόμενο σε μία συζήτηση στη Βουλή με μεγάλη ένταση κοινωνική από μερίδα βουλευτών όλων των πτερήγων, εγώ θα έλεγα, να υπάρχουν εκφράσεις οι οποίες να είναι έξω από τα συνήθη κοινοβουλευτικά πλαίσια. Αυτό το έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό που δεν έχουμε δει ποτέ είναι να έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και να απαξιώνει με τόσο σκιώτατο τρόπο τους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει. Βλέπουμε νέα κοινοβουλευτικά ήθη και μία συμπεριφορά η οποία κατά την άποψή μου αντιστοιχίζεται πλήρως με το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης του κ. Σαμαρά. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει ακραία πολιτική θέση, παίρνει ακραία μέτρα, λαιλατεί την κοινωνία και διαλύει τη δημοκρατία. Έχουμε μια αντιδημοκρατική κυβέρνηση και έχουμε έναν πρωθυπουργό που στο ύφος άσκησης πολιτικής μέσα στο κοινοβούλιο αντιστοιχίζεται πλήρως με αυτό το ύφος άσκησης πολιτικής, το αντιδημοκρατικό, το αντιδεοντολογικό, εγώ θα έλεγα, διότι νομίζω ότι είναι μια ακραία πολιτική τοποθέτηση να συμπεριφέρεται κανείς με έναν τρόπο απαξιωτικό στους πολιτικούς αντιπάλους. Πάντοτε υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα. Και τι μέτρα σκέφτεται να πάρει, Πρόεδρε, η αξιωματική αντιπολίτευση ώστε να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά? Μήπως παγιδεύεται και αυτή στις ατάκες που τις πετάνε οι πολιτικοί της αντίπαλοι? Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς διεκδικούμε να αναβαθμιστεί το κοινοβούλιο και η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο κ.
κύριος Σαμαράς είχε να πατήσει στη Βουλή 8 μήνες. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά που δεν έχει απαντήσει ούτε σε μία ερώτηση βουλευτή ή αρχηγού κόμματος. Όλοι οι πρωθυπουργοί, ακόμα και ο Παπαδήμος που κάθεται 3 μήνες, είχε έρθει 3 φορές. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή του πρωθυπουργού. Είναι μια πολιτική επιλογή απαξίωσης της πολιτικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα 22 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Σε μια κυβέρνηση 15 μηνών έχουν γίνει 22 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η μία εξ αυτών δεν κυρώθηκε αυτή που αφορά την ΕΡΤ. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αναβαθμίσουμε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και βεβαίως νομίζω ότι ο πολιτικός λόγος καμιά φορά μπορεί να είναι οξύς, μπορεί να είναι θερμός, αλλά είναι πολιτικός λόγος. Δεν είναι τσαμπουκάς. Δεν μπορεί να είναι τσαμπουκάς. Είναι σημαντικό θέμα η ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου, αλλά ακόμη πιο σημαντικό με βάση την ατζέντα που θεωρείτε εσείς ότι είναι προτεραιότητα, είναι το ζήτημα έτοιμα ζητούμενο και της προτάσεως δυσπιστίας μετά τη συγκεκριμένη ρογμή, το σαφές ερώτημα που διατυπώνει η κοινωνία. Πάμε για εκλογές, ναι ή όχι? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Κύριε, και τι κέρδισε η κοινωνία από αυτή την τριήμερη συζήτηση, ναι, στη Βουλή? Ναι, αν πάμε στο ναι. Ζητούμενο είναι πάμε το πρώτο ερώτημα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή εκλογές το 2016. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχει ακουστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί έπρεπε να το αντιτείνετε, διότι ότι δεν το κοιτώ για να μην γελάσω μάλλον. Διότι αντιπαρέρχομαι του σχολείου. Νομίζω ότι όλοι πια γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να περάσει τους πολύ σημαντικούς κοπέλους που έχει μπροστά της, αλλά πέραν όλων των άλλων, εκλογές θα γίνουν το 2014 το Μάιο, είτε το θέλουν είτε όχι. Εκτός εάν καταφέρουν να μας βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τότε. Επειδή εκτιμώ ότι κάτι δεν θα συμβεί και δεν μπορεί να συμβεί. Ναι, δεν αφορούν το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές. Οι εκλογές θα έχουμε λοιπόν το 2014 το Μάη, το θέλουν το όχι, και θα είναι ευρωεκλογές και δημοτικές περιφερειακές. Mm-hmm. Σε αυτή την κάλπη λοιπόν θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικοί, ποιοι οι πραγματικοί συσχετισμοί δύναμης μέσα στην κοινωνία. Δεν θα δεχτείτε τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν για αυτές τις εκλογές, ότι είναι περιφερειακές και ευρωεκλογές, ότι δεν είναι εθνική αναμέτρηση? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή κάλπη, μην γελιόμαστε. Εάν φτάσουμε σε εκεί, γιατί έχω αμφιβολίες ότι θα φτάσουμε σε εκεί χωρίς να έχουμε πρωτύτερα εθνικές εκλογές. Ναι. Αλλά εάν φτάσουμε σε εκεί, η ευρωπαϊκή κάλπη θα είναι ένα μεγάλο δημοψήφισμα που θα αφορά την αποδοχή ή όχι της μνημονιακής πολιτικής και της μνημονιακής κυβέρνησης από τον ελληνικό λαό. Και ένα δημοψήφισμα που τα φώτα όλης της Ευρώπης θα στραφούν στο εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και βεβαίως οι ιδιαιτερότητες που αναφέρατε ισχύουν για τις δημοτικές εκλογές, για την εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών στα πρόσωπα. Πάντοτε παίζουν ρόλο και στις δημοτικές και στις περιφερειακές. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή κάλπη δεν θα αποτυπώσει συσχετισμούς. Mm-hmm. Συσχετισμούς που κατά την εκτίμησή μας θα κάνουν αδύνατο, θα καταστήσουν αδύνατη τη συνέχιση της διακυβέρνησης του τόπου από τα δύο κόμματα που μας έχουν οδηγήσει στον κρεμό. Τώρα, εγώ σας είπα ότι εκτιμώ πως οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα για μια σειρά από λόγους. Πόσο νωρίτερα, λέει? Τώρα δεν είναι ο Μάντης στη Ρεσία για να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά... Με τον νόμο των πιθανοτήτων, 174 ξεκινήσαν πριν από 18 μήνες, τώρα είναι 154. Η εκτίμηση είναι μετά και την κυρία Τζάκρη ότι ενδεχομένως αυτά τα σενάρια το πάνε έλα. Κοιτάξτε, κύριε Δαφυλίδη, όταν στην πρόταση μορφής αντιπολίτευσης η κυβέρνηση συγκεντρώνει 153 ψήφους, τότε στην ψήφιση του νόου του ενιαίου φόρου ακινήτων που έχουν βγει στα κεραμίδια η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ομάδων των δύο κομμάτων, ή στον προϋπολογισμό ή στα πιθανά νέα μέτρα που αξιώνει η Τρόικα, τι θα κάνουν οι βουλευτές αυτοί? Εκτός εάν ξεφτελιστούν σε τέτοιο βαθμό, όπου από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι και οι ίδιοι θα έχουν σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας και παρουσίας στην τοπική τους κοινωνία. Αλλά όταν στην πρόταση μορφής 553, στο φόρο, στα μαντριά και στις τάνες, πόσο θα πάρει? Κύριε Πρόεδρε, στις... Έχω λοιπόν βάσιμους λόγους να εκτιμώ ότι αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν βγήκε πιο ενισχυμένη από την πρόταση μορφής, αλλά φάνηκε η γύμνια
των επιχειρημάτων και η αδυναμία να έχει συνοχή και να μπορέσει να προχωρήσει στα δύσκολα μέτρα που έρχονται. Θα βγάλει το 13. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις που αν μπορούσα να τις κάνω με σιγουριά, θα έπαιζα και το λότο και θα ήμουν εκατομμυριούχος. Στη συμμαχία σας, Πρόεδρε, για σχηματισμό. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Το αν θα βγάλει το 13 ή όχι, θα εξαρτηθεί κυρίως και από το ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα έχει από την Τρόικα. Εάν δηλαδή η Τρόικα δώσει κάποιο περιθώριο να μπορέσουν να βγάλουν, ας πούμε, τον προϋπολογισμό ή αν η Τρόικα θα εμείνει στις θέσεις της. Αν η Τρόικα εμείνει σε αυτή την πολιτική, η οποία τι λέει με δύο λόγια, ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι, αυτή την πολιτική, λέτε δηλαδή ότι η Τρόικα δεν θέλει Σαμαρά και θέλει αυτή υποκινεί το σενάριο της αντικατάστασης του Πρωθυπουργού. Όχι, λέω κάθε άλλο. Λέω ότι η Τρόικα έχει καταλάβει πως αυτή η πολιτική έχει φτάσει στα όρια της και ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αγανάκτησης και ξέρει ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Διότι έρχεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στη χώρα. Τώρα είναι η ευκαιρία. Ό,τι περισσότερο περάσει τώρα για να βγάλει πάνω από το τραπέζι διαπραγμάτευσης αυτά που θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να διαπραγματευτεί. Άρα εμένει στα σκληρά μέτρα, εμένει στο να έχει να βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, ευελπιστώντας ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι θα είναι πιστός και υπάκουος μαθητής, λέγοντας ότι ήταν αμαρτωλή το προηγούμενο διάστημα που κάνανε αντιμνημονιακές τοποθετήσεις και τώρα είναι στη σωστή πορεία, θα ακολουθήσει πιστά αυτό το δρόμο.